για να προσπαθήσω να ερμηνεύσω. Είσαι στο κάμπριο, στο Route 66, ακριβώς. Έτσι, ανοιχτό το αυτοκίνητο και ακούς αυτό το τραγούδι δυνατά και είσαι σε αυτή τη φάση, έτσι. Και ο ήλιος σε αναγκάζει να κλείσει τα μάτια σου. Καλά τα έχω ερμηνεύσει. Ο άμνεμος, ρε παιδί μου. Για ένα μαγνητάκι γράφει μπαμπά μη τρέχει. Μπαμπά μη τρέχει. Κυρίες και κύριοι, τα αγόρια. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην 58η εκπομπή ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε σήμερα, έχουμε την πρωθυπουργάρα μας που ήταν επίσκεψη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε έκλειψη ηλίου, έχουμε Τάσο Αρνιακό, έχουμε Γιώργο Αυτιά για λίγες ακόμα φορές. Έχουμε Blue Sky, Master Chef, έχουμε ρεπορτάζ στις παραλίες. Ωραία. Έχουμε βουλή. Δυστυχώς δεν έχουμε Στέφανο Κασελάκη. Έχουμε όμως διαφημιστικό σπορ. Πάντως μιλάτε, συγγνώμη, μιλάτε Γιώργο Αυτιά για λίγο ακόμα, γιατί... στα αρχεία του Ράδιο Αρβίλα, επειδή προβλέψαμε τι θα γίνει με τις ευρωεκλογές και τα λοιπά, έχουμε κρατήσει πάρα πολύ υλικό από Γιώργο Αυτιά. Και θα τον κρατήσουμε ζωντανό στις μνήμες μας για όσο μπορέσουμε, τέλος πάντων, αδελφέ. Πώς είχαμε κάνει με τον Bachelor, θυμάστε? Ναι. Ναι. Θέλετε να φύγετε? Θέλετε να φύγετε? Άντε, φύγετε. Να είστε καλά! Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζετε στο Ράδιο Αρβίλα και βέβαια ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Άρα, Κυριάκο! Και εγώ έγινα 100 φορές χειρότερα από ό,τι ήμουν χθες. Άρα, Κυριάκο! Άρρωστος, χάλια, σέρνομαι, ζητάω συγγνώμη. Σύμπτωση, σύμπτωση. Και το μάτι. Αχ, αγοράκι μου, ζητάω συγγνώμη προκαταβολικά. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που με φροντίζεις. Γεια σου, Χρήστο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, πάρα πολύ υλικό. Πάρα πολύ υλικό έως και τις 9, έως να φτάσουμε στο νούμερο 1 του Ράδιο Αρβίλα. Με κέφι και ζωντάνια. Με κέφι και ζωντάνια και πάμε κατευθείαν στο top επικαιρότητα. Σήμερα θα βάλω αυτό. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, μετράμε αντίστροφα. Γιατί... Ήρθε η ώρα για το ΟΕΟ είναι το top. Σου λέω είναι το top. Επικαιρότητας. Έχουν βίντεο φτιαγμένα. Θα τα παίξουν μαζεμένα. Θα φτάσουν στο νούμερο ένα. Είναι η ώρα για το. Δεν ξέρω τι του συμβαίνει τελευταία όλους με αυτά τα σήματα. Άνοιξε. Άνοιξε. Στο νούμερο 20, μια που μίλησες για άνοιξη. Άνοιξε. Αυτό δεν είναι άνοιξη, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι καλοκαίρι. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται με τον καιρό και ξεχύθηκαν τα κορίτσια στις παραλίες. Εδώ σας παρουσιάζουμε τα κορίτσια που είναι χειμερινές κολυμβήτριες, παρακαλώ, αλλά υπό προϋποθέσεις. Θα καταλάβετε. Η Μέρη Σκανδάλα έχει κάτσει εκεί με τις φίλες της, τις καινούργιες, στην παραλία του Αλίμου. Τι ωραία που περνάω, πραγματικά. Έχει και ζεστούλα. Καλημέρα, κορίτσι, γεια σας. Ωραία, ωραία, περνάω. Ωραία, μια χαρά. Δεν θα μπείτε στη θάλασσα, ρωτάνε αν κολυμπάτε. Φυσικά, χειμερινές κολυμβήτριες είστε. Ναι, ναι. Όλο το χειμώνα σταματήσατε. Όλο το χειμώνα, όχι, όχι. Εκτός όταν έχει κρύο και βροχή. Κάτσε ρε, κορίτσι. Κάτσε ρε, κορίτσι. Χειμερινές κολυμβήτριες εκτός από όταν έχει κρύο και βροχή. Και εγώ είμαι χειμερινός κολυμβήτης. Έτσι, μάλιστα. Έτσι. Όταν είναι κρύο, ποτέ δεν έχω πάει να κολυμβήσω. Ούτε όταν έβρεχε. Σε παιδί μου την ημέρα το κι εγώ, αχ, μακάρι να μπορούσα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν θα καταφέρω να βγάλω τη σημερινή εκπομπή μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να το παίζω Michael Jordan στο παιχνίδι με τον πυρετό. Θυμάστε το παιχνίδι, τι φοβερό παιχνίδι. The Flu, το παιχνίδι The Flu. Μπήκε και έβαλε καμιά 40 από το. Αλλά γυρνάει λίγο το στούντιο. Στο νούμερο 19 ο Κυριάκος. Δεν είναι μύθος εκείνο, έτσι. Δεν είχε ρίπη. Μάλλον τον είχαν, του είχαν δώσει πειραγμένη πίτσα. Έφαγες τίποτα? Όχι. Σίγουρα έτσι. Όχι, όχι. Ναι. Στο νούμερο 19 Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος. Θε να φέρει την εκπομπή και μιλά για το παιχνίδι. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη, μπήκε σε ένα καφενείο στην Πολύχνη και κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε το χειρότερο πράγμα που συνέβη. Στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πάει και πολύ καλά, δηλαδή κοντεύει να, ναι, που κοντεύει να πάρει το πρωτάθλημα, το χειρότερο πράγμα που μπορούσε να συμβεί στον ΠΑΟΚ τώρα που βρίσκεται στην πορεία για το πρωτάθλημα. Τι
το ξεστόμησες τώρα αυτό, ρε Κυριάκο. Ας τον ήσυχο τον πάω και έτσι. Λουτσέσκου τρώει το σκουφάκι του. Ναι, τουλάχιστον δεν είπε τίποτα για την Πρίζ. Μα ήταν ανάγκη να πάρει θέση. Ναι, κάτι. Δεν είπε τίποτα για την Πρίζ. Ναι, ναι, προλαβαίνει να επιβραστούμε. Όχι, όχι. Έχουμε σώσει την κατηγορία. Ναι, ναι, κατηγορία εντάξει. Κάτι είναι αυτό τουλάχιστον. Στο νούμερο 19 συνεχίζουμε με το Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν στη Θεσσαλονίκη δεν πέρασε ούτε ένα γεια να μας πει. Ούτε ένα τηλέφωνο δεν σε πήρε. Ούτε ένα τηλέφωνο ακόμα περιμένουμε. Τώρα θα τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα. Στο νούμερο 19. Θα ξεχάστηκε. Θα ξεχάστηκε. Έχει τόση υποχρέωση. Περνάει πάντα από εκεί. Στο νούμερο 19 από πού, από την Αριστοτέλους. Από αυτά, ναι, τα γλυκίσματα. Να δούμε ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που έρχεται ο Κυριάκος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιουλέκα, τόση ώρα περπατάμε, καφεδάκι δεν κέρασες. Ναι, θα κεράσω. Πρέπει, γιατί πόνασαν τα πόδια μου. Γιατί δεν φτιάχνετε ένα μετρό να κινήσετε πιο γρήγορα. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει με τα έργα του flyover. Πολύ μποτιλιάρισμα. Τι να τους λέμε για να ησυχάσουν. Πες τους να παίρνουν το μετρό. Ωραίο, ε. Γιουλέκα, θα κεράσεις κανένα τσουρέκι με σοκολάτα. Ναι, θα κεράσω. Πρέπει, τσουρεκάκι. Γιατί την προηγούμενη φορά μου την έκανες. Α, ένας θαυμαστής. Μπορώ να φύγω από εκεί. Τώρα θα βγει φωτογραφία. Να και το πουλάκι. Δεν σε χάλασε. ΣΥΡΙΖΑ είμαι. Βάζω το πορτοφόλι στην τσέπη και την κάνω. Γιουλέκα, τρέχα μέσα να πληρώσει τα τσουρέκια μου. Ναι, θα το πληρώσω. Πρέπει, γιατί μόνο για τσουρέκια και για ψήφους έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Σας βαρέθηκα με την κρίνια σας. Τι έκανα. Κάτι έχουμε καταλάβει, ρε Κυριακό. Ισχύει ότι βγήκε μια απόφαση και σταμάτησαν το flyover τη εργασία. Συμβούλιο τη Επικρατεία μετά από καταγγελία τριών. Τριών αγανακτισμένων οδηγών. Τριών χιλιάδων. Τριών εκατομμυρίων. Όχι, όχι, είναι τρεις σύλλογοι διαφορετικοί. Είναι οι κάτοικοι στα Κουστανοπολίτικα, είναι ο Σύλλογος Δρομέων Θεσσαλονίκης και ένας ακόμα σύλλογος που ξεχνά αυτή. Θα σταματήσει για λίγες μέρες και μετά θα ξαναξεκινήσει. Για λίγες μέρες, μην τώρα μην. Άστο λίγο, Συμβουλή της Επικρατείας. Σταμάτησαν τα έργα του flyover, λοιπόν. Στο νούμερο 18, πόσες φορές μέσα σε ένα ρεπορτάζ μπορεί να ακουστεί η φράση έτσι και έτσι. Είστε νοικοκύρης χρόνια. Πώς βλέπετε, κυρία μου, τις τιμές? Έτσι και έτσι. 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 Καλοφάγοντα. Να είστε καλά, κυρία μου. Ωραίο ρεπορτάζ. Έτσι και έτσι. Και έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Σε αυτήν την παιδιά, στο νούμερο 17 έγινε χθες. Δεν είναι ένα αριθμό. Είναι ένα αριθμό. Αποκλειστική. Αποκλειστική μετάδοση. Δεν πρέπει, δεν πρέπει να φταίνει στο. Αν φταίνει, μείνετε σε γενικό. Να απολαύσουμε το φαινόμενο. Δεν έχει ξαναγίνει στην παγκόσμια τηλεόραση, κυρίε και κύριοι, φίλοι. Στο νούμερο 17. Η ολική έκλειψη έγινε. 17 δεν είναι, ναι. Η ολική δεν βλέπω πλέον. Έχω δάκρυα στα μάτια μου, δεν βλέπω τίποτα. Έγινε χθες η ολική έκλειψη. Και σε λίγο, αν αυτή ήταν ορατή. Ήταν ορατή στις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως. Ναι, εκεί. Αλλά υπάρχει μια ολική έκλειψη που συμβαίνει και εδώ στην Ελλάδα. Ένα πιο εντυπωσιακό όμως και μάλιστα περιοδικό φαινόμενο που θα παρατηρήσουμε τώρα είναι η μηνιαία έκλειψη μισθού από τους Έλληνες εργαζόμενους. Στην πρώτη εβδομάδα κιόλας έχει φύγει ο μισός μισθός και προχωρώντας σταδιακά προς τα μέσα του μήνα έχουμε totality, δηλαδή τον μηδενισμό του μισθού. Αυτό συμβαίνει κάθε μήνα στην Ελλάδα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνουν τόση φασαρία για την έκλειψη μισθού που έγινε ορατή στις ΗΠΑ. Είναι υποψήφια ευρωβουλευτής, μιλάει για τα Τέμπη. Και αυτό που έχει να πει είναι ότι δεν υπάρχουν τέλειες κυβερνήσεις, mm-hmm. ούτε τέλειοι άνθρωποι, mm-hmm. και ο μόνος τέλειος άνθρωπος είναι η Θεοτόκος. Mm. Μην χάσετε την ευκαιρία να την ψηφίσετε. Δεν υπάρχουν τέλειες καταστάσεις, δεν υπάρχουν τέλειες κυβερνήσεις, δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι. Ο μόνος τέλειος άνθρωπος που έχει περπατήσει πάνω στη γη είναι η Θεοτόκος. Αυτή είναι τοποθέτηση για τα Τέμπη, παιδιά, κυρίες και κύριοι. Τελείωσε. Μην χάσετε την ευκαιρία. Είναι ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Υποψήφια, βέβαια. Φυσικά υποψήφια. Είναι η γνωστή σε όλους μας. Βίκη Φλέσσα. Η Εκκλησία, τον Παπα Φλέσσα. Δεν λες το νούμερο. Δεν λέτε που έμεινε στη Θεοτόκο και δεν είπε ότι ο τελειότερος άνθρωπος είναι ο Μητσοτάκης που περπάτησε. Συγγνώμη, στο νούμερο 15. Ρε την Παπαφλέσσα. Στο νούμερο 15 ήρθε η Άνοιξη. Ήρθε. Και κανένας μα κανένας δεν υποδέχεται την Άνοιξη όπως την υποδέχεται ο Τάσος Αρνιακός. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Οι βροχές και οι μπόρες που προκαλεί η αστάθεια θα συνεχιστούν εμποδίζοντας την άνοιξη να φανερώσει όλο της το μεγαλείο. Αλλά όπως λέει και ο Ελίτης, η άνοιξη είναι ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Είδε το Ελίτης. Προσοχή όμως στις κακοτοπιές, γιατί όπως λέει και ο γνωστός ράπερ Αλίτης, Άιντα Μπρούντα, Γκόμενα και Φλέξ, άσπρη χαραμάνι κυρίως τα επιρωτικά, τις Κυκλάδες αλλά και την Κρήτη. Μεγάλη προσοχή σε απότομες καιρικές εκπλήξεις και βροχές. Παιδιά, τώρα που θα πάμε στο 14, ωραίος, έτσι, ωραίος. Τάσος, πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μας στον Τάσο Αρνιακό. Τώρα που πάμε στο 14 που είναι ο Γιώργος Αυτιάς. Δεν μου υπενθύμησε πάλι το δημοσίευμα. Δηλαδή, είμαι άρρωστος, πεθαίνω, ρε Γιάννη. Μα τώρα πεθαίνω, ρε Γιάννη, πεθαίνω, ρε Γιάννη. Και δεν μπορεί να μου υπενθυμίσει το δημοψήφισμα μια φορά να έχω να το θυμάμαι. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Είμαστε παντρεμένοι και μιλάς τη μάνα σου. Γιατί ο Μητσοτάκης
γιατί ο Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε ακόμη την υποψηφιότητα του Αυτιά. Αυτό είναι το δημοψήφισμα σήμερα. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Αυτιά. Α, τον κρατάει άσο στο μανίκι. Β, το μετάνιωσε και φοβάται να του το πει. Γ, λυπήθηκε εμάς στο ράδιο Αρβίλα. Δ, δεν τον χορταίνει να τον βλέπει στο Sky. Ε, φοβάται την οργή των συνταξιούχων. Όλες οι απαντήσεις έχουν βάση. Antenna.gr, κάθετος now, ή χρησιμοποιήστε το QR code, το οποίο θα σας οδηγήσει κατευθείαν μέσα στο δημοψήφισμα. Γιώργος Αυτιάς, λοιπόν, από ό,τι έχετε καταλάβει και έχουμε καταλάβει όλοι, μπορεί να μην ξαναεμφανιστεί στην τηλεόραση. Αυτή η ώρα που όλοι φοβόμασταν ήρθε και εμείς εδώ θα τον τιμήσουμε. Ψάχνουμε στα αρχεία του Ράδιο Αρβίλα να βρούμε ό,τι υλικό έχουμε από τον Γιώργο Αυτιά, όπως τότε για παράδειγμα που βγήκε και είπε. 300 εκατομμύρια κατοικήσιμοι πλανήτες μοιάζουν με τη Γη. Παιδιά, δεν το πιστεύω. 300 εκατομμύρια κατοικήσιμοι πλανήτες αυτή την ώρα κάνουν πρωινή εκπομπή. Αυτή η προσέγγιση του σύμπαντος και το γεγονός ότι έχουμε μόνο στο γαλαξία μας 300 εκατομμύρια κατοικήσιμους πλανήτες, ότι ο Γιώργος, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε είναι να τους ταυτίσει με 300 εκατομμύρια πρωινές. Φαντάζεσαι να είναι πραγματική η θεωρία ότι τα παράλληλα σύμπαντα, δεν ξέρω αν τη γνωρίζεις, και με την κβαντική θεωρία ότι τα δύο άτομα μπορούν να βρίσκονται στο ίδιο σημείο και να υπάρχουν αυτή τη στιγμή 300 εκατομμύρια αυτιάδες στο σύμπαν και να κάνουν και οι 300 εκατομμύρια πρωινή εκπομπή στους συνταξιούχους των άλλων. Μια φορά να βρεθούν κάπως, να περάσουν τα χρόνια και να γίνει πανγαλαξιακό μάζεμα αυτιάδων από όλο το. Δηλαδή να είναι 300 εκατομμύρια αυτιάδες μαζί. Έχει μεγάλο ανταγωνισμό πρωινό στο σύμπαν. Αυτό είναι αυτοκρατορία κυριολεκτικά. 300 εκατομμύρια πρωινές εκπομπές, ο Star Wars, ο πόλεμος των άστρων. Γι' αυτό έγινε, για τις πρωινές εκπομπές. Ο Μητρόπουλος λογικά θα σκέφτεται, δεν μπορεί να κάνω το, κάπου θα κοιμάμαι. Σε έναν από αυτούς τους πλανήτες. Κάπου δεν θα είμαι καλή. Κάπου δεν θα πάω. Στο νούμερο 13, αχ, αυτός είναι ωραίος στο νούμερο 13, είναι ο Σκυλακάκης. Σ' αρέσει ο Θοδωρής. Καλό παιδί. Πλάκα έχει. Στη Βουλή είναι. Είναι υπουργός. Και μιλάει για συγχώνευση εξαγοράς, συνεργασίες επιχειρήσεων κτλ. Αυτά τα επιχειρηματικά. Αλλά έχει την περιπέτεια μέσα του. Την έχει μέσα του. Αφορά αποκλειστικά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και οριακά κάποιες μεσαίες που ενδεχομένως θα ήθελαν να μπουν στην περιπέτεια της συγχώνευσης. Λέω περιπέτεια γιατί η συγχώνευση ή η εξαγορά ή και η συνεργασία στην Ελλάδα είναι περιπέτεια. Όποιος νομίζει ότι δεν είναι περιπέτεια δεν την έχει αποπειραθεί. Είναι περιπέτεια. Δεν έχει πλάκα όταν ομολογούν οι άνθρωποι που κυβερνούν αυτή τη χώρα ότι το να κάνεις μια επιχείρηση σε αυτή τη χώρα είναι περιπέτεια. Εμείς το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Είναι περιπέτεια, είναι survivor, είναι ζούγκλα, είναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχει απρόβλεπτα χτυπήματα. Όλοι πολεμούν τον επιχειρηματία που προσπαθεί να κάνει κάτι. Αλλά το να στο λένε οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εδώ για να φροντίσουν ώστε να μην είναι περιπέτεια αυτό το πράγμα για τον εκάστοτε πολίτη που θέλει να κάνει μια επιχείρηση, και αναφερόμαστε κυρίως στις μικρές και στις μεσαίες επιχειρήσεις, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά. Είναι αφοπλιστικά ειλικρινής ο κύριος. Και η καθημερινότητά μας είναι μια περιπέτεια. Όλα είναι μια περιπέτεια. Αλλά εμείς ψάξαμε να βρούμε, υπάρχει η εγκυκλοπαίδεια, ξέρεις. Ναι, για τον Έλληνα επιχειρηματία. Μπράβο. Οι εκδόσεις Πού Πάρε Καραμήτρο παρουσιάζουν τις περιπέτειες του μικρού επιχειρηματία. 40 τόμοι με περιπέτειες που κόβουν την ανάσα. Αδρεναλίνη στο maximum με το τρενάκι του τρόμου της έναρξης. Νιώσε την ένταση της ελεύθερης πτώσης στα έσοδά σου. Όταν η Ελλάδα είχε προκαταβολή φόρου, οι άλλοι τρώγανε βελανίδια. Μάθε για τα καλύτερα λουκέτα της αγοράς. Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Καλό! Τέλος επιδιδεύματος. Πώς σε φορολογούμε για το ότι έχεις επάγγελμα για να σε φορολογούμε. Η φυλακή είναι φίλη σου. Οι περιπέτειες του μικρού επιχειρηματία από τις εκδόσεις Πού Πάρε Καραμήτρο με την ευγενική χορηγία της Γενικής Συνομοσπονδίας Ελληνικών Κυβερνήσεων. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εγκυκλοπαίδιο αυτή για όλους όσους σκέφτονται σε αυτή τη χώρα να ξεκινήσουν μια επιχείρηση μικρή, μεσαία, μεγάλη, δεν έχει σημασία, να ενημερωθούν για τι ακριβώς τους περιμένει. Στο νούμερο 12, θα παίξω το νούμερο 12 για τον Χρήστο Κοσκοσίδη. Ο Χρήστος Κοσκοσίδης είναι ο άνθρωπος που φροντίζει εδώ να συνδεόμαστε σωστά από Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Είναι χρόνια πολλά μαζί μας, τον αγαπάμε πολύ
Και δεν έχει ζητήσει όλα αυτά τα χρόνια τίποτα. Σήμερα ήρθε, με έπιασε, με συγκίνησε. Με έπιασε όταν έμπαινε μέσα και μου λέει: Αντώνη, μία χάρη θέλω να σου ζητήσω, ρε φίλε. Λέω: Πάρε Χρήστο, τι μπορώ να κάνω για σένα. Χάρηκα που κάτι μου ζήτησε μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Παίξε το νούμερο 12 μια φορά, ρε Αντώνη μου. Έτσι. Παίξε το νούμερο 12. Το έχει παίξει το στοίχημα να δεις αυτό. Μπορεί να το έχει παίξει. Οπότε θα παίξουμε το νούμερο 12 για τον Χρήστο Κοσκοσίδιο που η κυρία στο σούπερ μάρκετ. Στα σούπερ μάρκετ, μάλλον ποια σούπερ μάρκετ, η σχέση μεταξύ των πολιτών και των ρεπόρτερ που βγαίνουν με τα μικρόφωνα έχει αρχίσει να πηγαίνει σε άλλη διάσταση. Τι γίνει όλο, μανάρι μου. Άλλα μπαιναν βγήκαν, άλλα κατεβήκανε. Μανάρι μου. Μανάρι μου. Ο κύριο, εδώ ο κύριο. Ακριβά έτσι. Οι μισθοί και οι συντάξεις επαρκούν για να περάσετε το μήνυμα. Όχι, μανάρα μου. Όχι, μανάρα μου. Δεν επαρκούν, μανάρα μου. Αυτό δεν λέει γνήσιο καμάκι, 80s, 90s. Έτσι, 80s, δάσκαλο. Αυτό ήταν. Μανάρι μου η μία, μανάρα μου άλλο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι σχέση είναι αυτή με του δημοσιογράφου. Ωραία. Και στο νούμερο 11 λατρεύουμε τι παρεμβάσει. Αυτή η εκπομπή μα αρέσει πάρα πολύ. Ειλικρινά το λέμε. Και βγαίνουν άνθρωποι και λένε τι ακούει αυτό ο κύριο Ξενάκη εκεί, ο Καημένο. Ο Σωτήρη, τι τραβάει ο άνθρωπο. Ακούει παράξενα πράγματα. Ιστορίες που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο της εκπομπής. Όμως η εκπομπή λέγεται παρεμβάσεις, οπότε ο καθένας παίρνει και κάνει την παρέμβασή του. Καλησπέρα. Σας ακούμε, κύριε Γιώργο. Με ποιον μιλάω? Με αυτόν που τηλεφωνήσατε. Στο Blue Sky έχετε τηλεφωνήσει, σωστά? Κοιτάξτε να δείτε. Είναι κατά ενάμιση χρόνο. Είχα κάτι πλακάκια εδώ με ένα φίλο μου. Τα είχα πάρει με τον εκτελονιστή μου. 200 τετραγωνικά. Δεν βουληθήκανε αυτά τα πράγματα, μείνανε. Όταν σας μιλάω με τον εκτελονιστή μου, εγώ τώρα είμαι 94 ετών. Πήρα τηλέφωνο τον φίλο μου, τον εκτελονιστή, και του λέω: Χάρισε τα να φύγουν. Του λέω: Να διάσει και την αποθήκη. Μάλιστα. Και τι έγινε? Και τα χάρισε στα νύψη ενός παπά που από το Μαρούσι, ναι. Ο Παπαχρήστος. Και πέστε. Ήτανε τα νύψη του αδελφού του, τα παιδιά. Κύριε Γιώργο, μας ποιο είναι το θέμα, μπορείτε να μας πείτε για να καταλάβουμε? Ποιο είναι το θέμα σας όμως, να καταλάβουμε, με το σεβασμό όλων των 94 χρόνια σας, ποιο είναι το θέμα? Ήρθανε να πάρουν τα πλακάκια, εκεί θα καταλήξω. Ήρθαν λοιπόν να πάρουν τα πλακάκια, τα νύψια του Παπαχρήστου. Αλήθεια σας είπα ότι είναι παπάς στο Μαρούσι? Ναι, κύριε Γιώργο, ο Παπαχρήστος από το Μαρούσι, πέστε μας. Ωραία, ήρθαν λοιπόν τα παιδιά του αδελφού του για τα πλακάκια, τα νύψια του δηλαδή. Εκείνα τα πλακάκια που τα είχα φέρει με τον εκτελονιστή. Αλήθεια, σας είπα ότι είμαι 94 χρόνων. Μας τα είπατε, κύριε Γιώργο, συνεχίστε. Πέστε μας. Τα πλακάκια λοιπόν που είχα πάρει με τον εκτελονιστή έμειναν απόλυτα. Ναι, έμειναν απόλυτα. Πού θέλετε να καταλήξετε? Τώρα εκεί καταλήγω. Τα πλακάκια τα οποία αποφάσισα να δώσω στα νύψια του παπά ήρθαν λοιπόν να τα πάρουν του Παπαχρήστου, του αδελφού του τα παιδιά. Αξέχασα να σας πω ότι ήταν εκτελονισμένα τα πλακάκια. Τα εκτελώνησε ο εκτελονιστής. Καταλήξτε, άνθρωπέ μου. Αφήστε με να καταλήξω. Είχα κάτι πλακάκια, όχι όλα δικά μου. Ήταν μερικά και του εκτελονιστή. Ναι. Αυτά τα πλακάκια τα οποία ήταν πολύ ωραία πλακάκια δεν πουλήθηκαν. Και θα τα χαρίσατε στα νύψια του παπά. Έτσι. Ναι, άνα μπράβο, πού το ξέρετε εσείς? Καταλήξτε όμως. Ήρθαν τα νύψια του παπά για τα πλακάκια. Είχα και τη σύμφωνη γνώμη του εκτελονιστή και τους τα δώσαμε. Τα πήραν να τα κολλήσουν στο μπάνιο τους. Ωραία, από εμάς τι θέλετε, άνθρωπέ μου? Μήπως έχετε κόλλα για πλακάκια? Περνάει δύσκολα ο Σωτήρης, δύσκολα. Κύριε, συγγνώμη και πάλι. Είναι χάλια άρρωστο σήμερα. Ένα φίλο ήρθε με Μητσοτάκη Θεσσαλονίκη και σε έτσι που να πατούσε στο στούντιο. Άσε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Εντάξει, θα επιστρέψουμε, θα φτάσουμε στο νούμερο 1. Τα καλύτερα έρχονται. Μείνετε μαζί μας. Σήμερα μουσικά τουλάχιστον η εκπομπή ανήκει στους Rolling Stones, κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε με το Beats την εκπομπή και αυτό είναι το Criss Cross.
Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος του Radio Arvilla. Ένας ταλαιπωρημένος παρουσιαστής που προσπαθεί να κρατήσει τις, από τις τάχτες του να κρατηθεί ζωντανός για να ολοκληρώσει την εκπομπή. Δεν έχεις ανάγκη, λεβέντη μου. Με έναν Γιάννη που το στηρίζει και ένα φίδι που το πολεμάει και για το φίδι αυτό. Πάσε εδώ πάρα πολύ. Ο ποιος, ο Βασίλης Γιονυσόπουλος, ζείτε τι έκανε ο Βασίλης και πώς εμπνέει στους τηλεθεατές μας, δες. Σ' άρεσε για σένα αφιέρωμα, φοβερό. Είσαι ελεύθερος χρόνος. Φοβερό. Πες βρε να ευχαριστώ τον άνθρωπο, βρε. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας μηνύματα. Ο Σπουσίδης μας έφερε γλυκά ή ακόμα? Όχι, όχι ακόμα. Και πάμε στα μηνύματα. Λοιπόν, σήμερα το πρωί έλαβα αυτό που θα δείτε. Γαταράχτης, ένας τηλεθεατής, φίλος. Πάρε το. Έτσι, με το Γιάννη, εκεί δεν από το ΙΕ Καστίων Γιάννη Σερβετάς. Οπότε μπήκα και εγώ σε μια διαδικασία να απαντήσω στο φίλο μου, ξέρεις, με ευγένεια. Έχουμε το Κατταΐφ, το οποίο το έχω και στα ελληνικά Γαταΐφι, που είναι πολύ νόστιμο. Επίσης έχω μια πολυγατοικία, που είναι πολυγατοικία. Επίσης, 14 Φεβρουαρίου στο Γατανικό. 15 Φεβρουαρίου είχαμε λίγο με τα φασαρία. Και αυτό που είναι μια πολύ όμορφη φρεγάτα. Φρεγάτα. Μια φρεγάτα που έρχεται πάνω. Και έτσι, για να τιμήσω και την εφημισμένη εργατιά, να δείξω και ακόμα ένα. Ωραία. Έτσι. Και θα συνεχίσω, έχω πάρα πολλά, θα συνεχίσω και από... Γιάννη μου, να συνεχίσεις οπωσδήποτε, μην αμελήσεις, μέχρι τέλους πήγαινε. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Όχι τίποτα. Αν θέλετε, μπορώ να δείξω ακόμα ένα για να το ευχαριστήσω, για τον Αντώνη, φίλε μου. Αντώνη, έχω και αυτό, είναι η μπαμπούσκατς, που είναι δύο. Κατάλαβες που είναι μπαμπούσκατς. Μήπως θες, Αντώνη, να πάρω εγώ το λόγο, θες να συνεχίσεις με τον Γιάννη. Ναι, όχι. Αν θέλετε, έχω, μπορώ να συνεχίσω. Να μιλήσει λίγο και ο Χρήστος. Κρίμα δεν είναι. Πάρα πολύ άγγιξε το θέμα 300 εκατομμύρια σύμπαντα με 300 εκατομμύρια πρωινές εκπομπές. 300 εκατομμύρια πρωινές εκπομπές. Η Μάγια βέβαια λέει ότι σε ένα παράλληλο σύμπαν ο Αυτιάς δεν κάνει εκπομπή, είναι πρωθυπουργός της χώρας. Μακάρι, μακάρι. Πολύ πιθανό. Ο φίλος ο Βασίλης παρατηρεί ότι 300 εκατομμύρια επί Αυτιάς είναι μια χαρά. 300 εκατομμύρια επί Άδωνης Γεωργιάδης είναι το πρόβλημα. Ο Θεός θα είναι καλεσμένος και ο Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι, σωστά. Και σωστά. Δεν θέλουμε να το ζήσουμε σε καμία περίπτωση. Και ο Κώστας, ο οποίος σωστά παρατηρεί, τελικά μόνο ο άρρωστος ο Αντώνης δεν πηδάει νούμερα. Κώστα, σωστά. Ξεματιάξτε το. Οπότε, να σας πω, το δημοψήφισμα τρέχει, παιδιά. Τρέχει. Γιατί σήμερα το ερώτημα είναι, γιατί ο Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε ακόμη την υποψηφιότητα του Αυτιά? Τι συμβαίνει? Τον κρατάει άσο στο μανίκι, τον μετάνιωσε και φοβάται να του το πει, λυπήθηκε εμάς το Ράδιο Αρβίλα, δεν τον χορταίνει να τον βλέπει στο Sky, ή φοβάται την οργή των συνταξιούχων? Αντένα, βοηθήστε μας να βρούμε την απάντηση. Antenna.gr, κάθετος. Να ο Άργησης, Γιάννη, Άργησης. Ή χρησιμοποιείτε το QR code που υπάρχει στην οθόνη και σας πηγαίνει κατευθείαν στο δημοψήφισμα, γιατί εντάξει, είμαστε έτη φωτός μπροστά σαν εκπομπή και τεχνολογία. Ξέρεις γιατί άργησε, Αντώνη? Γιατί βλέπω το πλάνο και έλεγα, ακόμα και έτσι πως είσαι, που είσαι άρρωστος σχεδόν του θάνατα, πόσο όμορφος είσαι δίπλα. Πόσο σωστός είσαι. Κοίτα πόσο χάλια είσαι. Πόσο σωστός είσαι. Στο νου σε ευχαριστώ, Γιάννη μου, για την. Στο νούμερο 10, κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, πήγε και στην Τήλο. Στην Τήλο, την ακριτική, βέβαια. Και εκεί συναντήθηκε με έναν πιτσιρικά, ο οποίος του έριξε. Έριξε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο νούμερο 10, συνεχίζουμε το τόπο επικαιρότητας, του έριξε το πιο επικό άκυρο. Θυμάστε το άκυρο που έριξε χθες ο Πασοξής στον Κωστάκη. Στον Κωστάκη, το έχουμε πάλι, είναι ακόμα στο ΒΑΡ. Είναι έτοιμο στο ΒΑΡ ακόμα? Ο Αλή το έχει έτοιμο? Ο Σαμάτα το έχει? Για δείξτε το ρε Αλή. Καλό ήταν αυτό το άκυρο, καλό ήταν αυτό το χθεσινό άκυρο, αλλά το άκυρο που έφαγε ο Πρωθυπουργός από τον πιτσιρικά είναι... Φέτος έχουμε ντέρμπι, σε κάτω ντέρμπι έχουμε. Προσπισάρα. Τον άφησε σύξτυλο. Πρέπει να είναι ο κομμουνιστής ο μπαμπάς του, είπε μην ακουμπήσεις Μητσοτάκη και γυρίσεις πίσω. Είναι μεταδοτικό. Έτσι πήγε με την κόκκινη μπλούζα, σου λέει. Στο νούμερο 9, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Γιώργος Αυτιάς, ψάχνουμε, βρίσκουμε στα αρχεία του Ράδιο Αρβίλα παλιά πράγματα, τα χρειαζόμαστε. Δεν θα τον αφήσουμε να φύγει έτσι απλά. Θα τον κρατήσουμε ζωντανό ακόμα και όταν θα είναι ευρωβουλευτής. Εμείς εδώ θα σας συμμίζουμε τέτοιες απίστευτες στιγμές από το παρελθόν του. Ανέκδοτα όμως βίντεο που δεν τα έχουμε δείξει ποτέ, όπως τότε που έπαιζε background μουσική Frank Sinatra και ζητούσε από τον τότε αρχισυντάκτη, εντάξει, δικαιολογήστε με τα χάλια που έχω, πάλι καλά που έχω ακόμα,
Τα λέω. Πάμε να το δούμε τέλος πάντων. Let it snow. Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά. Παραγγελία του Ψήλια. Παίζανε στο χωριό του τότε Σινάτρα συνεχώς. Όλα τα Σαββατοκύριακα. Έχουμε και εικόνες από το πανηγύρι του Άι Φράγκη. Ας ακούσουμε λίγο. Αυτά είναι τα γνήσια ποιοτικά πανηγύρια. Παραγγελία στον Ψήλια να βάλει και από τα περσινά Συνάτρια τον χορό στην πλατεία του χωριού. Fly me to the moon. Wappa. Let me play among the stars. Έλα να καεί Wall Street. Ένα Συνάτρα ζήτησε ο Φουγκαράς ο Ψήλιας και βρήκε τον πελά του. Ψήλια. Στο νούμερο 8, είναι μαγικό το νούμερο 8. Μας έχουν πρίξει τα έντερα. Έτσι διακριτικά να το τοποθετήσω. Μας έχουν πρίξει τα έντερα για το πόσο η χώρα αυτή σκίζει την ανάπτυξη. Όλοι μας ζηλεύουν, θέλουν να γίνουν σαν και εμάς και η υγεία και όλα σκίζουν κτλ. Και είναι, ξέρετε, αυτή η τακτική λέγε, κάτι θα μείνει, κάτι θα καρφωθεί στο μυαλό. Δηλαδή είναι, αυτή είναι η παράνοια. Είναι να πηγαίνεις στα νοσοκομεία να βλέπεις αυτό το πράγμα, να πηγαίνεις στα σχολεία να βλέπεις αυτό το πράγμα και όλοι την ημέρα σου λένε πόσο καταπληκτική χώρα είσαι. Ναι, δεν είναι έτσι όπως τα βλέπεις. Κάποιο λάθος κάνουν τα μάτια σου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι όλα καταπληκτικά. Απλά εσύ έχεις πρόβλημα και δεν μπορείς να τα δεις. Έτσι λοιπόν με αυτή τη λογική. Αυτό είναι φοβερό, γιατί βγήκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, ο κύριος Κάντας, ο οποίος βγήκε τον Φεβρουάριο, τέλη Φεβρουαρίου, συγκεκριμένα 26 Φεβρουαρίου, στο Open, και προσπάθησε να κλείσει τηλεφωνικά ραντεβού με οφθαλμίατρο, όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί σύμφωνα με αυτά που έλεγε στο τηλέφωνο, πονούσε ο άνθρωπος και έπρεπε να δει οφθαλμίατρο. Είναι συνταξιούχος, ασφαλισμένος σε αυτή τη χώρα και έπαιρνε να κλείσει ραντεβού με οφθαλμίατρο στις 26 Φεβρουαρίου. Δείτε το. Να βρω τον γιατρό, να βρω γιατρό. Πού είναι αυτό το τηλέφωνο. Πολύς χρέωση. 14884. Αριθμός τηλεφωνικού ραντεβού του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας Παιδί. 1,31 ευρώ το λεπτό. Σας συνδέουμε αμέσως. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, να σας πω το άμπτα μου, γιατί ψάχνω να βρω οφθαλμίατρο. Μισό λεπτά και δώστε παρακαλώ. Κάντας Αριστοτέλης. Οφθαλμίατρο σε ποια περιοχή θέλετε? Στην περιοχή του Πειραιά, στο κέντρο υγείας που είναι στην πλατεία Τερψιθέας. Δεν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο ραντεβού. Μέχρι και 26 Απριλίου είναι δεσμευμένα. Τι να κάνω εγώ, αγαπητή μου, τι να κάνω εγώ, πού να πάω? Στο οφθαλμίατρο, για πονάει το μάτι μου. Κάποια άλλη περιοχή? Πού να βρω περιοχή, ξέρω εγώ πού να πάω, στην Αθήνα να πάω. Μήπως να πάω. Θέλετε να δούμε Ακαδημία? Στην Αθήνα να πάω, τον Πειραιά, στην Αθήνα. Για πέσε μου εκεί. Για πέσε μου εκεί, Ακαδημία. Μισό λεπτό. 3 Απριλίου. Α. 12 η ώρα θέλετε. Και πριν το Πάσχα. Ναι, ναι, κλείστε μου το ραντεβού, κλείστε μου, γιατί πρέπει να πάω. Έχουν αλλάξει για γιαγιά. Με τον κύριο Βασιλιά, οφθαλμίατρο Ακαδημίας 58. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πήρε ο άνθρωπος 26 Φεβρουαρίου, πονάει το μάτι του, θέλει να δει οφθαλμίατρο. Το κοντινότερο το ραντεβού που μπόρεσαν να του κλείσουν είναι. Έχουν βουλώσει και τα αυτιά μου, δεν ακούω ούτε τον εαυτό μου. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Θα πάρουμε τώρα αυτό. Θα πάρουμε τηλέφωνο. Ραντεβού για το πλησιέστερο λοιπόν ραντεβού που μπόρεσαν να του κλείσουν ήταν 3 Απριλίου. Ενάμιση μήνα μετά. Ο Μάρτιο θα ήταν λίγο δύσκολο. Θα πονούσε λίγο το ματάκι του τον Μάρτιο, αλλά εντάξει. Τον Απρίλιο θα τον κάνανε εντούρα. Θα ήταν κάτι φουτιέ το καλοκαίρι. Αυτό έγινε το Φεβρουάριο. Πέρασαν λοιπόν οι μέρε, ήρθε ο Απρίλιο, πήγε ο άνθρωπο αυτό. Στο ραντεβού του 3 Απριλίου με τον οφθαλμίατρο προς τον ίδιο Βασιλιά. Τον κύριο Βασιλιά, στην Ακαδημία. Τον κύριο Βασιλιά, ο οποίος. Άρχοντας ο Βασιλιάς. Πήγε λοιπόν με τον κύριο Βασιλιά. Καλά, να είναι καλά, φυσικά δεν φταίει τίποτα ο άνθρωπος. Πήγε λοιπόν στο ραντεβού του, το οποίο προσέξτε, αυτό το ραντεβού κλείστηκε ζωντανά από την τηλεόραση. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην δεν έγινε θέμα μετά. Ναι, δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να μην είπαν μαζί μα στην τηλεόραση. Ξέρουν ότι αυτό το ραντεβού κλείστηκε στην τηλεόραση. Πάει λοιπόν ο άνθρωπος 3 Απριλίου στο ραντεβού του. Και φεύγω Φουκαρά στον Απρίλη, από τον Πειραιά, από τα Καλλίνια, να πάω. Πήγε εκεί. Ναι, τι είχε βάλει ο γιατρός λοιπόν. Τι είχε βάλει ο γιατρός λοιπόν. Είχε βάλει μία πινακίδα ο άνθρωπος ότι απουσιάζει σήμερα διότι τον έχουν στείλει στο ιατρείο της Αίγινας. Στην Αίγινα είχε πάει ο άνθρωπος. Εντάξει. Και άντε να κλείσει καινούριο ραντεβού ο Κάντας. Καινούριο ραντεβού ο Κάντας. Πόσοι άλλοι
ήτανε, πόσοι άλλοι ήτανε. Ήταν άλλα 35 άτομα. Πονούσε το μάτι του στις 26 Φεβρουαρίου. Του είπαν ότι θα σε δούμε στις 3 Απριλίου. 12 η ώρα το έπρεπε. Του κλείσανε ραντεβού με τον οφθαλμίατρο. Στείλαν τον οφθαλμίατρο στην Αίγινα. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν φταίει σε τίποτα. Στείλαν τον οφθαλμίατρο στην Αίγινα και πήγε ο άνθρωπος με το πονεμένο μάτι 1,5 μήνα μετά στο ραντεβού και είδε ότι. Και κλείστε νέο ραντεβού, του είπαν. Αυτός κάνει 35, όπως είπα. Ναι. Αυτή είναι λοιπόν η καταπληκτική χώρα και αυτή είναι η πραγματικότητα και όχι η πραγματικότητα που τόσο πολύ χτυπάνε τα κεφάλια, το χτυπιούνται κάτω και προσπαθούν σαν πλήση εγκεφάλου να μας την περάσουν μέσα στο. Δεν κατάλαβα γιατί ο κύριος Κάνταζη πήρε ένα πλοίο να πάει μέχρι την Αίγινα. Από τον Πειραιά ήταν πιο κοντά. Βέβαια, να συνδυάσει και ταξίδι και όλα αυτά. Σωστό, πολύ σωστό. Ναι, ναι, σωστό. Και ο αέρας θα του κάνει καλό, ξέρετε. Άσε που είμαι σίγουρος ότι ο υπουργός θα έχει φροντίσει ένα απογευματινό ιατρείο που επιπληρωμή θα μπορούσε να τον εξετάσει. Θα περνούσε τέλεια. Επίσης και το 1,31 ευρώ το λεπτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Άρα ακούγεται μετά. Πού πήρα, σε καζίνο. Σε καζίνο πήρα και 1,31 το λεπτό. Τι ωραία φωνή που σου δίνει. Αν έμεινε λίγο στην γραμμή, του δίνει και 3 προγνωστικά για στοίχημα. Α, ωραία. Στο νούμερο 7, κυρίες και κύριοι, ήλθε λοιπόν εδώ. Τεράστιο πόνο, σα μη στεναχωρήσετε. 1,31. Ήλθε λοιπόν, αυτό είναι εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να είναι. Ήλθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως σας είπαμε. Είναι στην Πολύχνη που ναι. Κόμμαζε. Ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη την ημέρα που ήρθε. Εγώ κοντεύω να μείνω στον τόπο. Τον ήθελες και στο στούντιο. Αχ, Θεούλη μου. Ήλθε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη και περπατάει στους δρόμους και εμφανίζεται ο. Τις προάλλες τι είχαμε δείξει, πώς τον είχαν αποκαλέσει τον Μητσοτάκη. Πώς τον είχε πει μια κυρία που το είχαμε και στο τρέιλερ. Μεσσία τον είχε πει. Όχι Μεσσία. Που λέγαμε είναι δυνατόν σε ποια άλλη χώρα λέγαμε μπορεί τον πρωθυπουργό. Ναι, ρε, για τον Μητσοτάκη. Όχι, για τον Μητσοτάκη νομίζω ήταν. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά τώρα ήρθε ένας. Αυθόρμητος και άρχισε τα παιδαρά μου, παλικαρά μου, ρε γαμώτο από εδώ, ρε γαμώτο από εκεί. Στον πρωθυπουργό ήρθε, δείτε εδώ. Καλημέρα. Είμαι σφίγγις, φωνάω ρε θείο. Μα δεν καθιέρχεσαι ρε γάμο, κουστάρω. Ηρέμησε. Τι να γάμο, δεν ηρεμήσω ρε γάμο. Σε γαμπάω ρε γάμο, σε κουστάρω κάρτα ρε γάμο. Ό,τι σκόταψα. Με κυνηγάζε. Ρε γάμο, δεν μπορώ ρε γάμο, χωρίς εσένα. Έλα, το παράκανες, καλά ρε γάμο. Δεν θέλω να σε καδίσω ρε γάμο. Δεν το παράκανες. Είναι φουτωμένος ρε γάμο. Σε λατρεύω ρε γάμο. Γαμώτο τον αγαπάει πάρα πολύ τον Κούλιο ο κύριος. Εν τω μεταξύ, μας αρέσει όταν οι πολιτικοί μας έχουν χιούμορ. Θυμάστε την κυρία Λινού. Αθηνά Λινού, βέβαια. Η οποία ήταν στη Βουλή, αλλά είπε: τέτοια ώρα που με βάλετε να μιλήσω, αυτή την ώρα εγώ κοιμάμαι. Ειλικρινέστατη. Και μετά ακολούθησε το δικό μας δημιούργημα με την κυρία Λινού να μην μπορεί να μιλήσει από το χασμουριτό και μας έστειλε πολύ ωραία πράγματα. Μας είπε πόσο πολύ έχει απολαύσει τη σάτιρα αυτήν και μας έστειλε αυτό εδώ το κουτί. Σήκωσε το βρεάρο στους άνθρωπος είμαι. Ωραιότατο. Και μυρίζει υπέροχα. Αυτό το κουτί το οποίο μας έχει σπάσει τη μύτη πάρα πολλές και ωραίες μυρωδιές. Τι ωραία πράγματα. Καφές ωραίος, φρεσκοκομμένος, καρπί, σοκολάτες. Κρατήστε το χιούμορ σας, κυρία Λινού, είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έχουμε όλοι ανάγκη. Και στο νούμερο. Θα κοιμάσαι τέτοια ώρα. Τώρα, τέτοια ώρα κοιμάται. Τέτοια ώρα κοιμάται. Ο καφές μάλλον είναι εξιδίων τα λότρια για να παραμείνει ξύπνια, μας το στέλνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο νούμερο 6, κυρίες και κύριοι, στο νούμερο 6, είναι ένα στίχος μου. Τώρα είχαμε τα προηγούμενα με την υγεία. Ναι. Εδώ, σε σχέση με το προηγούμενο, με τον άνθρωπο που πήγε στο ραντεβού γιατί πονούσε το μάτι του, αυτό δεν είναι τίποτα. Αλλά είναι και αυτός ένας στίχος έτοιμος να πέσει στο κεφάλι κάποιου πολίτη. Αλλά πήρε ωραία απάντηση από το δήμαρχο η κυρία. Πάνω από μία 20ετία ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι μιας γειτονιάς στο Νεοσούλη καθώς βλέπουν τον τοίχο ενός σπιτιού να είναι έτοιμο όροπος. Πρόκειται για ένα εκατοίκητο σπίτι εδώ και χρόνια, οι ιδιοκτήτες του οποίου αδιαφορούν. Οι εκκλήσεις των κατοίκων πέφτουν στο κενό, με την αγανάκτησή τους για την αδιαφορία όλων να είναι μεγάλη. Έχουμε κάνει εμείς το 2019, δεν θυμάμαι, καταγγελία σμπολιοδομία. Δηλαδή και η πολιοδομία πέρασε και το βρήκε ότι είναι μια χαρά και ότι δεν κινδυνεύει κανένας. Ποιος πέρασε, κανένας δεν ήρθε. Το δήμαρχο που μίλησα εγώ, μίλησε να χωριέσει, λέει δεν πέφτει. Και αν πέσει, λέω, ποιος θα την πληρώνει ζημιά. Τι είπε ο δήμαρχος, μη στεναχωριέστε, κυρία μου, δεν πέφτει. Κοιτάξτε, κυρία μου, πρέπει να συντονιστείτε κι εσείς, σαν τον κύριο Κωστόπουλο από το Κιλκίς, το ποιος δεν θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, με την ελληνική πραγματικότητα. Στην Ελλάδα, πρώτα πέφτει ο τείχος, πλακώνει κάποιον, τον στέλνει στον αδιάβαστο και μετά κινητοποιούνται οι αρμόδιοι. Αυτοί είναι. Τον κλέμε, μας μιλάνε για το μεμονωμένο περιστατικό,
που δεν πρέπει να αμαυρώσει σε καμία περίπτωση την εικόνα της καταπληκτικής κυβέρνησης και κυρίως του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα ακούμε όλα αυτά και μετά τρέχουν για λίγο οι αρμόδιοι όσο ακόμα το θέμα είναι στην επικαιρότητα. Μόλις φύγει από την επικαιρότητα, δεν πάει να πέσει ο τείχος και πάλι. Θα το ξανααντιμετωπίσουμε. Εξάλλου η μνήμη Χρυσόψαρου βοηθάει πάρα πάρα πολύ σε αυτή τη χώρα. Στο νούμερο 5, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ακούστε να δείτε. Καταρχήν εμφανίστηκε η Μάρα με η Μαρίδη. Η οποία ήταν στα διλήμματα. Πού πήγαν τα διλήμματα? Πρέπει να ζωντανέψουμε και τα διλήμματα, παιδιά. Είναι τώρα στο πρωινό σουσού, βγαίνει και λύνει υποθέσεις. Α, είναι στο πρωινό σουσού, στο όπερ. Στην Ελένη Τζολάκη. Πολύ ωραία, γιατί η Μάρα μας αρέσει πάρα πολύ και καταπιάνεται με ωραία θέματα, χρήσιμα. Χρήσιμα θέματα. Εδώ είναι κάποιος ο οποίος αφού χώρισε και μετά δεν ξανά είχε στήσει ποτέ στη ζωή του. Και πιστεύει ότι ο λόγος που δεν είχε στήσει είναι γιατί η πρώην του έκανε μάγια. Να μην του ξανακάνει. Λόγιο. Για να το δούμε. Από τότε που χώρισε, δεν είχε ξανά ποτέ στήσει. Και πιστεύει ότι του έχει κάνει μάγια η πρώην του. Αυτό πώς μπορεί να το λύσει? Παίρνεις ένα τούβλο. Το οποίο το κατουράς. Βιάγκρα και αηδίες, ξεχάστε τες. Το πρόβλημα για τη αισθητική λειτουργία είναι τούβλο, ένα τούβλο. Το οποίο το κατουράς. Το μάθαμε αυτό και εμείς δεν το γνωρίζαμε. Όχι, δεν το ξέραμε. Γι' αυτό έχει. Και εγώ λέω, τι χτίζει σπίτι ο Χρήστος, πού είναι τσουφράλι σπίτι. Και είδες κατουρημένα τούβλα. Όλα, εγώ τούβλα έξω και όλα λίγο είχα, είναι υγρασία. Η μοναδική εκμάδα ζωής σήμερα είναι που σκέφτεται. Τόση ώρα την τυποθάρα του ξαφνικά, λες και του βάλαμε μπαταρίες. Τσιμεντόλιθος καλύτερα πια. Τούβλο λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Τα σηκώνεις όρθιο στις τρύπες μέσα. Όχι, γενικότερα το περιλούζεις. Σαν μπέκ. Έτσι μόνο. Τσιμεντόλιθο μεγάλο να πάρεις για σίγουρα. Εμάς μας ερέθησε αυτή η πληροφορία, αυτή η είδηση. Δεν το ξέραμε ότι κατουράς ένα τούβλο και λύνονται όλα αυτά τα προβλήματα. Ψάξαμε να βρούμε, υπάρχουν τέτοια τούβλα ειδικά. Λογικά η οικοδόμη, στην οικοδομή είναι όλοι ντουρας. Γι' αυτό είναι. Για πάμε να δούμε το σποτ. Σου έχουν κάνει μάγια και έπεσε το πουλάκι, κεραμουργία, τσουτσομπλοκ, τούβλα εξάωπα, εννιάωπα και δωδεκάωπα που λύνουν τα μάγια με ένα μόνο κατούρημα. Τούβλα οριζοντίων και καθέτων οπών για ορθοδρομική, δρομική ή μπατική τυχοποιία για μαζικά μάγια. Κάνανε μάγια στη σχέση σας και έχετε ψυχρανθεί? Κατουρίστε και οι δυο πυρότουβλα τσουτσομπλοκ και η σχέση αναθερμάνθηκε στο πιου και φι. Σου κάνανε μάγια και σε ρυκνώθηκε το πουλάκι, η αλότουβλα τσουτσομπλοκ με ιδιότητες μεγενθυντικού φακού. Και τώρα, τσιμεντόλιθοι τσουτσομπλοκ που μπλοκάρουν ακόμη και ισχυρά μάγια από πιστοποιημένους μάγους. Τσουτσομπλοκ, σου κάνανε μάγια, κατούρα να φύγουνε. Υπάρχει λοιπόν προϊόν, όπως είδατε, εξειδικευμένο για αυτό το θέμα που ταλανίζει την κοινωνία μας. Σώθηκαμε, Χρήστο. Στο νούμερο 4. Μου στείλει φωτογραφία που κοροϊδεύεται για τις γάτες. Όχι τσουτσομπλοκ, φαντάζομαι αργότερα. Για μια Θεσσαλονική γάτα πρόχειρα ντυμένη για βόλτα. Πόσο πολύ εμπνέουμε. Πόσο εμπνέουμε τα νέα παιδιά. Ναι, ναι. Στο νούμερο 4. Υπήρχε ηρωνία τώρα. Είναι στο νούμερο 4. Άρρωστος, δεν καλά. Επιτέλους κάποιος που λατρεύει τον Μητσοτάκη. Κάποιος κύριος που τον αγαπάει. Αυτό έψαχνα πριν, πώς ήταν η κυρία μου το καρότσι που το έλεγε την κόμενο εσύ. Αυτό εννοούσε. Ναι, ρε. Αυτό. Την κόμενο εσύ. Την κόμενο είναι εντάξει. Και που λέγαμε. Τι παιδάρα, τι μα. Κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Την κόμενο. Λοιπόν, επιτέλους κάποιος που αγαπάει τον Μητσοτάκη. Με αυτόν που έχουμε αυτή τη στιγμή θα καταφέρει κάτι το οποίο δεν έχει καταφέρει κανείς πρωθυπουργός μέχρι σήμερα. Αυτός είναι ο Κυριάκος, κυρίες και κύριοι. Καταφέρνει αυτά που οι άλλοι δεν μπορούν να καταφέρουν. Να μας αποτελειώσει τελείως. Τώρα, γιατί το βάλατε την ιδέα? Είναι εγκάθετη του ΣΥΡΙΖΑ στο κοντρόλ. Φτιάχνουμε μέσα. Ντροπή. Στο νούμερο 3, το οποίο νούμερο 3 μπορεί να γίνει και σιγά σιγά. Πάμε στο νούμερο 2 πρώτα και να αποφασίσουμε μετά. Α, στο νούμερο 2 έχουμε νικητή. Νικητή, τι είναι? Νικητή. Ψάχνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ποια θα είναι η νούμερο ένα ερώτηση που θα γίνει ποτέ από lifestyle εκπομπή. Ναι. Έτσι δεν είναι, ξέρεις, το μικρόφωνο που έρχεται. Το οποίο όλο και κορυφώνεται. Όλο και κορυφώνεται. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά νομίζω ότι έχουμε νικητή. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ κάποια ερώτηση στο μέλλον που θα ξεπεράσει αυτήν τη συγκεκριμένη ερώτηση. Σου έχει τύχει να κάθεις σε πάνελ και να ερίζεται ο διπλανός σου? Μου έχει τύχει. Και ξέρεις τι, μου ήρθε
κάποια στιγμή μια φλαμπούρα. Εντάξει, είναι ορόσημο στη σύγχρονη ελληνική δημοσιογραφία αυτή η ερώτηση. Τι της είχε μια φλαμπούρα. Φλαμπούρα. Η ημέρα, αυτή η ημέρα που βγήκε η είδηση για... Αν κάποιος αρίστηκε. Κλανιάριδες πανελίστες, για να το πούμε έτσι, γιατί αυτή ήταν η ερώτηση. Φλαμπούρα, Αντώνη. Φλαμπούρα. Φλαμπούρα. Όλα τα βραβεία Πούλιτζερ για αυτό το ρεπορτάζ. Έχουμε νικητή, κυρίες και κύριοι, στο νούμερο 2. Και προλαβαίνουμε και το 3 και το 1, νομίζω. Έτσι, έτσι δείχνουν τα πράγματα. Στο νούμερο 3, επιστρέφουμε. Μια τελευταία φορά το δημοψήφισμα, ή να πάμε κάτι τέτοιο. Ναι, μια τελευταία φορά το δημοψήφισμα. Για δώστε το, ρε Χριστό. Το δημοψήφισμα λοιπόν είναι σήμερα, γιατί ο Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε ακόμα την υποψηφιότητα του Γιώργου Αυτιά. Και οι απαντήσεις τον κρατάει άσωστο μανίκι. Το μετάνιωσε και φοβάται να του το πει. Λυπήθηκε εμάς στο ράδιο Αρβίλα. Δεν τον χορταίνει να τον παρακολουθεί στο Sky ή φοβάται την οργή των συνταξιούχων. Επειδή πρέπει να συντονιστούν τα αγόρια, θα ξαναπάρω το λόγο. Ψηφίζετε στο antenna.gr κάθετος now ή χρησιμοποιείτε το QR code. Τελευταία ευκαιρία. Yep. Σε λίγο θα το κλείσουμε το δημοσίευμα. Στο νούμερο 3, στο MasterChef, πολύ κλάμα έπεσε για κάποιον. Πολύ κλάμα. Είναι συγκινησιακά φορτισμένο. Γιατί? Γιατί μαγειρεύουν, δεν μαγειρεύουν. Το κρεμμύδι. Δεν είναι. Το κρεμμύδι. Ναι, το κρεμμύδι. Μαγειρική είναι πράξη. Για πες μας. Πάρα πολύ κλάμα, παιδιά, και σας το παρουσιάζουμε στο νούμερο 3. Δεν έχω εργαλεία καθόλου. Δηλαδή, τι θέλεις, ρε. Να μαγειρεύω με πιρούνια για να με νικήσεις. Τα έχεις όλα, ρε βλάκα. Ρε φίλε, άκου. Πάνω να κάνω την κρέμα πατισερή και τα αυγά είναι κλούβια, κλούβια. Δεν είχαν κρόκους. Με φαγωρίζουν και τα χέρια μου. Τι έπαθα. Μάλλον θα πέσουν χαστούκια. Νομίζω ότι βράζει το νερό μέσα στην κατσαρόλα. Αλλά δεν είχα βάλει μέσα νερό. Το χειρότερο είναι ότι δεν έβαλα ούτε την κατσαρόλα στο μάτι. Μύρισες αυτό που έφτιαξες. Σαν καμένος αντολάστης. Πήγα να δοκιμάσω τη σαντική, ρε φίλε, και έσπασε το μπροστινό μου δότη. Σκέτος τόκος και πονάω. Δεν κάνεις έτσι. Θα στο κάνω με τον τοίχο με τη σαντική. Θα βάλουμε στις τρύπες από τα καρφιά. Δοκίμασα από το γλυκό. Με έφτιαξε ο Λευτέρης και έπεσα κάτω από τον κυλόπονο. Πονούσα φρικτά και στο στήθος και στον ισοφάγο. Τώρα κλαίω από το πόνο. Πάρτε με από εδώ μέσα. Έψινα μια μπριζόλα και δεν είχα ανάψει το μάτι. Και ξέρεις κάτι, το χειρότερο είναι ότι ούτε την μπριζόλα είχα βάλει στο τηγάνι. Τι γίνεται, ρε παιδιά, γιατί τόσο κλάμα, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, ειλικρινά το λέω. Ο εγκλισμός. Όχ, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, δεν έχω πηδήξει ούτε ένα νούμερο σήμερα. Είδες. Μπράβο. Αντώνη, ναι. Ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός, γι' αυτό στο ΙΚΑ σου κλείνουν ραντεβού για μετά από 4 μήνες. Πω, σατανικό ρε φίλε. Σατανικό, μπράβο, την Χριστίνα, μπράβο. Άσε, μπορεί να ξεχάσει και τι είχες μετά από το σύγκριο. Σωστά. Τι είχα, γιατί ήρθα εδώ. Ναι, τα μισά ραντεβού πρέπει να ακυρώνονται, γιατί γιατρεύονται μόνοι τους οι άνθρωποι στην πορεία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αύριο θα σε υπερδίκη. Πριν το νούμερο 1, πρέπει να κλείσουμε τις εκκρεμότητές μας. Τι εκπομπάρα θα δείτε αυτό το Σάββατο στις 9 η ώρα το βράδυ. Και ο άνθρωπος, το αγόρι που έφτιαξε αυτό το τρέιλερ, σήμερα έχει γενέθλια. Ο δικός μας Νάκης, να ζήσεις ρε Νάκη και χρόνια πολλά, μεγάλα θα γίνεις, μεγάλη χρονιά παντού, να ξεπνήσεις τις δεύτερες και όλα ένα ζωή, μπράβο Νάκη! Χρόνια πολλά αγόρι μου, να σε χαιρόμαστε. Πάμε να το δούμε. Βινίλιο Rewind. Αυτό το Σάββατο, ένα βινίλιο που έκανε πάταγο. Ένα βινίλιο καταπράσινο. Το αφιέρωμα του βινιλίου στο παλιό, καλό, βαθύ, ορθόδοξο Πασόκ. Όλα τα γεγονότα που χαρακτήρισαν την εποχή εκείνη, όλες οι προσωπικότητες, οι καλύτερες στιγμές του Ανδρέα, όλες οι συνδεδεμένες με το Πασόκ λαϊκές επιτυχίες, οι τηλεοπτικές διαφημίσεις που χαρακτήριζαν τη χλειδί της εποχής, το αμόκ του χρηματιστηρίου, οι σατυρικές αναφορές στο πράσινο κίνημα. Μην τυχόν και χάσετε το αφιέρωμα του βινιλίου στο ορθόδοξο Πασόκ 1981-1996. Αυτό το Σάββατο στις 9 ακριβώς. Άρε Πασοκάρα. Άρε Πασοκάρα.
Άρε Πασοξή. Άρε Πασοκάρα, κυρίες και κύριοι. Αυτό το Σάββατο 9 η ώρα το βράδυ και κλείνουμε το δημοψήφισμα τώρα. Θα πει ο Ανδρουλάκης στα τρέλερ και θα λέει για μένα, λένε για μένα. Όχι, είναι μέχρι το 96. Ναι, ναι. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε ακόμη την υποψηφιότητα του αυτιά. Τον κρατάει άσο στο μανίκι, το μετάνιωσε και φοβάται να του το πει. Λυπήθηκε εμάς στο ράδιο Αρβίλα. Δεν τον χορταίνει να τον βλέπει στο Sky ή φοβάται την οργή των συνταξιούχων. Είχαμε ντέρμπι. Μεγάλο ντέρμπι. Μεταξύ ποιών. Μεταξύ του ότι λυπήθηκε το ράδιο Αρβίλα, ναι, και ότι φοβάται την οργή των συνταξιούχων. Οκ, okay, και. Με 39% έναντι 35% λυπήθηκε το ράδιο Αρβίλα. Ευχαριστούμε, ρε παιδιά. Μας αγαπάει ο Πρωθυπουργός κατά βάθος. Ευχαριστούμε, ρε παιδιά, αλλά και ο κόσμος αγαπάει γιατί κατανοεί, ταυτίζεται με το δικό μας παράπονο. Έτσι. Έχουμε ένα πρόβλημα όμως, η ώρα είναι 9. Ναι. Ναι. Εγώ σας είπα ότι το 3 θα είναι νούμερο 1, δεν με πιστεύατε. Ήταν. Μια χαρά. Και είπα ότι σήμερα δεν θα επιδείξω κανένα νούμερο. Εκτός από το νούμερο 1. Ναι, και έχω τον Μουνίρ εδώ μπροστά μου, τον σέρνουμε εδώ και πόσο καιρό. Μουνίρ δεν ξέρω αν θα τη βγάλει τη χρονιά. Μήπως πάει κι αυτός για. Ναι, ναι. Να το παίξουμε. 4 μήνες μετά, σαν κάρτα. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο με την έκλειψη ηλίου στον υπολογιστή μου και το μεθαυριανό. Δεν είναι πολύ ωραίο πως βγαίνει το Πασόκ. Φοβερό. Έτσι, για να προμοτάρουμε τη μεθαυριανή. Να παίξω το νούμερο. Έλα ρε Κωστάκη, άσε να το βάλουμε. Δεν προλάβαινε. Τη ζωγραφιά στο παιδί καλύτερα. Δεν προλαβαίνω. Τον παίζεις πολύ καλά το ρόλο του κακού. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς δεν με αφήνει ο Κωστάκης να παίξω το νούμερο 1. Ήθελε, αλλά δεν μπορούσε. Είναι 9 η ώρα, ακολουθεί η μάγισσα. Αύριο θα είμαστε ολοζώντανα στις 8. Συγγνώμη που ήμουν λίγο υποτονικός σήμερα λόγω ασθένειας. Έχετε όλη μας την αγάπη. Τα λέμε αύριο στις 8 η ώρα ακριβώς. Πολλά φιλιά. Θέλω να φύγω, να πάω στον Άρη. Είπε στο φρεγγάρι, είπε όπου να είναι. Απλά να φύγω.